Εντάξει. Τα έχω συνηθίσει αυτά στη ζωή μου. Γιατί το λες αυτό, Μικαέλα μου? Θέλω να είμαι εγώ. Να, συγγνώμη, Κατερίνα. Θες να εγώ είσαι θέλω καλά. Να είμαι καλά με τον εαυτό μου. Δεν θέλω... Αν ήθελες να ήσουν καλά με τον εαυτό σου, θα με έπιανες και θα μου έλεγες να σου πω αυτό και αυτό. Μα όχι πύρι-πύρι, ή θα έπιανες την αρετή μαζί με μένα να της εξηγήσω τι εννοούσα και τι έγινε. Άκου, Μικαέλα μου. Είμαι ένας άνθρωπος που δεν θα παίξω παιχνίδια για κανένα λόγο πίσω από την πλάτη κανενός. Την έπιασα, της το είπα και της είπα θα το πω μπροστά σου. Γιατί δεν μιλήσαμε, γιατί την ενόχλησε. Αν δεν την είχε ενοχλήσει, δεν θα είχα κάνει θέμα. Αυτό όμως... Εγώ δεν είχα σκοπό. Αν δεν την είχε ενοχλήσει και είχα δει ότι είχε στεναχωρηθεί. Εγώ τώρα 6 μήνες που είμαι εδώ στο παιχνίδι και με το lockdown, πραγματικά δεν έχω μπει καν στη διαδικασία και στην ιδέα να πάω να πιάσω κάποιον. Είναι άδικο για εκείνη. Να πάω να πιάσω κάποιον και να του πω, ρε εσύ, γιατί έβαλες στον τάδε αυτό το βαθμό. Είναι άδικο, δηλαδή πας και καλά. Ποτέ δεν είπα καταρχήν που πήγε σε ένα κάτω. Να αφήσει κάποιο να μιλήσει όμω εδώ μέσα. Γιατί εδώ μιλάνε για μένα, μιλάνε και εγώ δεν μπορώ να μιλήσω. Από τη στιγμή που λες τέτοια πράγματα... Θα με αφήσει να μιλήσω, κορίτσι μου, ή θες να πας μπροστά να μιλάς μόνη σου? Από τη στιγμή που λες τέτοια πράγματα... Ήσουν μπροστά, ξέρεις τη προηγούμενη συζήτηση. Δεν είχα μάλλη συζήτηση. Χριστίνα, ξέρεις πολύ καλά κάποια πράγματα που εγώ δεν ήθελα να τα φέρω στο πλατό. Σε πήγα κάπου να πάρεις κάποια ρούχα. Έγινε μία συζήτηση εκεί, πάνω σε αυτό το κομμάτι. Που δεν έδωσα σημασία. Δεν έδωσα σημασία γιατί δεν με αφορά τι κάνει ο καθένας. Ξέρεις πολύ καλά ότι εγώ το έχω αφήσει έτσι, δεν έχω πει τίποτα μπροστά στο πλατό. Μας συζητήθηκε κάτι και δεν έδωσα σημασία δεν γιατί έχω... δεν με αφορά. Ούτε εάν δεν δω κάτι μετά. Δεν πιστεύω τίποτα για κανέναν. Δεν έφερα τίποτα στο πλατό. Ακόμα και όταν έγινε αυτό το σκηνικό με την Τζέννη που είπε κάποια πράγματα, δεν μίλησα. Κράτησα μία ουδέτερη στάση και το άφησα έτσι. Γιατί όταν δεν είσαι και 100% σίγουρος, ο καθένας μπορεί να πει και ό,τι θέλει. Okay. Γι' αυτό δεν το δίνω το κάνουμε σημασία, μία συζήτηση εμείς μεταξύ μας, που έχουμε κάνει πολλές συζητήσεις, και όχι μόνο για την αρετή, και εγώ για σένα και εσύ για μένα και για άλλες κοπέλες έχουμε σχολιάσει πράγματα. Αυτό. Άλλο αυτό, και άλλο να πει σε κάποιον, βάλε αυτόν τον βαθμό, και άλλο αυτόν τον βαθμό. Εντάξει. Είπα ακριβώς ό,τι μου είπες. Εγώ έχω ουδέτερη στάση με όλα τα κορίτσια. Και απλά επειδή νιώθω λίγο αδικία για την αρετή τις τελευταίες μέρες, γι' αυτό το είπα. Γιατί όντως την αρετή νιώθω ότι την έχετε βάλει όλοι σε ένα τυπάκι να την αδικήσετε. Εδώ το κορίτσι. Δεν ξέρω. Εγώ νιώθω η αρετή ότι έχει ένα στυλ δικό της. Δεν ξέρω αν έχει βοήθεια και δεν με αφορά. Δεν έλεγες τα ίδια πριν μια εβδομάδα. Δεν είπα τίποτα. Δεν είπα τίποτα. Κάτι. Δεν έχω μιλήσει ποτέ για. Αν έχεις αποδείξεις, μπορείς να μου πεις κάτι. Πες μου. Όχι, δεν θα πω γιατί κάτι. Νομίζω είμαι ένας άνθρωπος που δεν μιλάει ποτέ για δεν κανένα. Δεν θα πω κάτι, γιατί εγώ... Νομίζω δεν έχει συζητηθεί ποτέ το όνομά μου, σε καμία δεν περίπτωση. Δεν έχει συζητηθεί, γιατί δεν λέω τίποτα και δεν κρατάω, δεν γιατί τη στάση όλου. Γιατί ξέρεις πολύ καλά που θα τα πεις, εντάξει. Κοίταξε, καταρχήν μην παίζεις στο δικηγόρο, θα μιλάς για τον εαυτό σου. Εγώ το καταλαβαίνω ότι... Σε ευχαριστώ που έμαθα και όλες τι παίζεται και πίσω από την πλάτη μου και όλες και τι λέγεται και τι δεν λέγεται. Σε ευχαριστώ. Όχι, αρετή μου, δεν είναι αυτό το θέμα. Θα το έκανα για την κάθε κοπέλα που βρίσκεται εδώ. Απλά θέλω να καταλάβουμε ότι είναι ένα παιχνίδι, κορίτσια. Ναι, είναι ένα και ούτε παιχνίδι. Πίσω από την πλάτη, σαν backstage, να φάβουμε η μία την άλλη και μπροστά, ομορφιά μου, κορίτσι μου, είσαι όμορφη σήμερα, να έχουμε δίκαια πράγματα εδώ. Αυτό εδώ που βρισκόμαστε εσύ, για. Δηλαδή, εννοείς να μην κάνουμε. Ποιο έκανα αυτό εγώ. Αυτό που κάνεις εσύ, εννοείς να μην τι κάνουμε. Τι έκανα εγώ. Δεν έχω κάνει κάτι εγώ. Δεν καταλαβαίνω αλήθεια. Τι έκανε. Δεν έχω κάνει κάτι. Αν έχει να πει κάτι, πες το. Ποιο? Αν έχει να πει κάτι, να το πει. Ναι, να το πει, γιατί εγώ δεν και έχω κάνει κάτι. Και αυτό που έχει πει, και θα σου πω ένα πράγμα που το έχει πει και εδώ μπροστά, που έλεγε για τι μάρκε και αυτά, που έλεγε ότι δεν το έλεγε για την αρετή. Που όταν ήμασταν σπίτι μου, μου έλεγε εντάξει, κι εγώ αν είχα μάρκε, θα μπορούσα να κάνω κάτι. Όχι, όχι, πολύ καλά. Λε ψέματα. Λε ψέματα. Και το ξέρει πάρα πολύ καλά. Εγώ για τι μάρκε δεν θα ξαναναφερθώ. Το είπα ότι αν έχει κάποια στυλ και με μάρκα, μαγιά τη. Το εδώ, το έχει πει και εμένα στο μαγιά τη και να το κάνετε όλε. Αφού μπορείτε. Δεν ξέρω τι έχει πάθει και τι δεν έχω πει να τίποτα κάνεις. Για τι μάρκε παραπάνω. Και πολύ καλά κάνουν όλα τα κορίτσια όσοι έχουν χρήματα και ευκολία να το κάνουν δεν και το να το παρουσιάζουν. Δεν έχω πει. Το είπα και εδώ μπροστά. Το είπε εδώ και πριν το πει εδώ μπροστά, το έχει πει και σπίτι μου, Χριστίνα. Δεν ξέρω τι προσπαθεί να κάνει, τι εικόνα προσπαθεί να δείξει αυτή τη στιγμή. Κατερινά, εμένα μία κοπέλα η οποία ήταν στο παιχνίδι, τώρα αφού τα λέμε όλα. Μία κοπέλα που ήταν στο παιχνίδι και αποχώρησε και έφυγε. Μου είπε πρόσεχε καλά. Δεν θέλω πάλι να πω όνομα, αλλά θα πω τι ακριβώς μου είπε. Μου λέει πρόσεχε γιατί σε περιμένω στη γωνία. Και οι συγκεκριμένες κοπέλες είναι η Τζέννη, η Κάτια και η Μικαέλα. Και, και λίγο η Έρη. Και λίγο εγώ. Εγώ γιατί λίγο. Συγγνώμη, ζηλιάρα λίγο. Να σου πω κάτι αρετή. Αρετή. Εγώ
Μπαίνω, βγαίνω σε showroom, έχω επαφές με σχεδιαστές και με... άμα θέλω εγώ να μάθω κάτι, δεν περιμένω ότι τη Μικαέλ, ότι θέλω να μάθω, το μαθαίνω και από μοναχιά μου που λέμε και στα Γιάννη. Εγώ λέω για την Κλίκα. Δεν έχω ανάγκη ούτε από την Τζέννη να μάθω κάτι, ούτε από τη Μικαέλα. Άμα θέλω να μάθω κάτι, το για μαθαίνω. Για την Κλίκα εννοεί, Έννη, για την Κλίκα. Που με βάζει ανάμεσα σε ποιον τώρα. Εμείς, Έρη, τη μία είμαστε Κλίκα, την άλλη έχουμε διαφωνίες. Είμαστε τέτοιο. Θέλεις να πιστεύεις εσύ αυτό, γιατί μάλλον σε βοηθάει, δεν ξέρω τώρα τι παίζεται μαζί σου. Θέλεις να πιστεύεις ότι υπάρχει Κλίκα, ότι εμείς... Τι πιστεύεις, ότι εμείς σχεδιάζουμε κάτι? Εμένα μου το είπε μια κοπέλα η οποία έφυγε και δεν ήθελα να την πιστέψω. Ναι, εσύ πιστεύεις τώρα όλο αυτόν τον καιρό ότι έχω μια Κλίκα και σε βάζω καλούς βαθμούς γιατί θέλω να γίνω και φίλη σου? Γιατί δεν ισχύει αυτό τώρα, καταλαβες. Με τις βαθμολογίες μπορεί να είσαι αντικειμενική, δεν ξέρω τώρα τι παίζει. Ωραία, πώς αλλιώς θα σε χαντακώσω, τι αλλιώς θα κάνω? Δηλαδή, έχεις ακούσει να πηγαίνω κάπου και να λέω άσχημα λόγια για σένα? Αυτό λέει τώρα η Χριστίνα, αυτό, κάτι τέτοιο άκουσα τώρα. Έφυγε η Ελισάβετ την προηγούμενη εβδομάδα. Η Ελισάβετ, να το κλείσουμε εδώ. Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ. 3,3 είναι ο μέσος όρος, Χριστίνα. Σε περιμένουν οι κριτές, πάμε. Γεια σας. Στέλνια. Μπορεί να, μια και είναι ο κ. Κουτουνάρης, ναι, να συνεχίσω κάτι που θέλω να ολοκληρώσω, συγγνώμη, αλλά πρέπει να τα πούμε όλα γιατί παίζουμε θέατρο εδώ. Κύριε Κουτουνάρη, θέλω να μου πείτε ποιος σας είπε ότι με βοηθάει κάτι? Ναι, θέλω να μάθω πάρα πολύ πώς με βοηθάει κάτι. Εγώ σου έκανα μια ερώτηση, μου απήντησες και τελειώσαμε. Μου ζητάς να σου δώσω λογαριασμό? Όχι, θέλω να μάθω, μιας και είμαστε εδώ, ποιος είπε ότι κάτι με βοηθάει. Εγώ σου έκανα μια ερώτηση, η απάντηση σου μου φτάνει και δεν θέλω να σου πω τίποτε άλλο. Ωραία. Να πω εγώ κάτι? Ναι, μα θέλεις πες. Ωραία. Η Κάτια θα το έχει πει. Πες το. Γιατί η Κάτια προχτές ήρθε και με έπιασε και μου λέει, θυμάσαι, όντως μία μέρα που είχα βγει νικήτρια της ημέρας, είχε δει ότι φορούσα μια φούστα μακριά που φορούσα τύπου, πώς είναι το φόρεμα της Αφροδίτης, και είχα φορέσει πουκάμισο με το blazer από πάνω. Και μου κάνει, βγάλε το κορμάκι που φοράς και βάλε ό,τι άλλο έχεις. Και έβαλα το. Θυμάσαι, πολύ καλά. Ήρθαμε πάνω, το στήσαμε. Ναι. Δεν και μου είπες, βάλε ό,τι πω, άλλο έχεις. Ναι, ναι. Ωραία. Και έβαλα το πουκάμισο και τελικά βγήκα νικήτρια. Τέλος πάντων, okay, μέχρι εδώ. Ήρθε προχτές και με έπιασε και μου κάνει. Η Αρετή πήγε και το είπε στην παραγωγή, γιατί το είχα πει εγώ. Είπα ότι πιστεύω ότι η Αρετή το είπε, γιατί το είπα εγώ στην Αρετή, ναι, μόνο. Δηλαδή, έχουμε το θέατρο παραλόγου. Εγώ πήγα το έπιασε την παραγωγή και το είπα. Δεν είπα αυτό. Είπα ότι πιστεύω. Είπες, γιατί... Μου είπε, η Αρετή, ναι, πήγε και το είπε και ήσουν σίγουρη. Είπα ότι αυτό πιστεύω. Εντάξει. Και γι' αυτό και ήμουν για και ήμουν χάλια και έκλαιγα πίσω. Παραγωγή, και το ξέρουν όλοι. Επειδή είσαι εσύ τέτοια. Έλα ρε τώρα, έλα. Θέλω να πω. Αρετή, έλα. Πραγματικά. Δεν, έχω, δεν ξέρω τι γίνεται. Εγώ θέλω να πω αλήθειες. Φίδια. Θέλω να πω αλήθειες. Κατηγορούμε άτομα χωρίς λόγο. Και έχω μιλήσει, δεν μιλάω τόσο καιρό για τίποτα. Έσκασες τώρα, εκεί είπες να τα πει. Έχω κάνει μπαμ, δεν κάνω πλάκα. Καλά, βρε, για όλα όμως. Ναι, γελάς, Άρη. Τι να μην γελάς, μωρή Χριστίνα. Εντάξει, μπράβο σου, Άρη. Όντως την είχα βοηθήσει εγώ τη Χριστίνα μια φορά, γιατί πήγε να κάνει κάτι το οποίο θα την κατέστρεφε. Πιο δυνατά, Κάτια μου, δεν σε ακούμε. Την είχα βοηθήσει μια φορά, γιατί είχε κάνει κάτι το οποίο θα την κατέστρεφε. Και πήγα και τη βοήθησα και της είπα, κάνε αυτό γιατί είναι ωραίο και θα πας πολύ καλά. Άλλαξε το αυτό που φοράς και βάλε ό,τι άλλο έχεις. Εσύ την άκουσες. Ναι, την άκουσα και βγήκα και πήγες καλά. Καλά, το πρόβλημα μέχρι εδώ. Ωραία. Όχι, κανένα πρόβλημα. Ωραία. Και κάποια στιγμή αυτό το είπα μόνο στην Αρετή. Εσύ το είπες στην Αρετή ότι τη βοήθησες. Και είπα, μάλιστα, ναι, όταν έγινε αυτό με τον κύριο Κουδουνάρη, εγώ ήμουν πολύ χάλια ψυχολογικά. Mm. Πήγα μέσα, έκλαιγα, δεν ήμουν καθόλου καλά. Γιατί το μόνο που μπορούσα να υποθέσω ότι μπορεί να είχε γίνει ήταν αυτό. Μα και αυτό να το είπε, τι. Για... Και πήγα και είπα στη Χριστίνα, συγγνώμη να ξέρεις, δεν έχω πει κάτι, αλλά αυτό το πράγμα το είπα μόνο μία φορά στην Αρετή και πιστεύω ότι μπορεί και αυτό να έγινε. Είναι άσχημο. Πώς το είπες στην Αρετή? Ήμασταν εδώ πέρα, δίπλα-δίπλα καθόμασταν και της είχα πει ότι μία φορά είπα στη Χριστίνα, βγάλε αυτό το πλεκτό, βγάλε αυτό το φιόγκο γιατί είναι πάρα πολύ και είναι χάλια και θα σου ρίξει όλο το outfit. Το πλεκτό. Και το έστρωσε. Και νομίζω ότι το κάνω αυτό γενικότερα. Εσείς είδατε την Αρετή να πάει στην παραγωγή και να το πει δεν αυτό το πράγμα? Δεν είναι εγώ θέμα δεν να το τίποτα. Δούμε. Εγώ αναφέρω δεν το θέμα να το δούμε. Που θες που με ρώτησε και μετά από το γύρισμα με έβγες και μου λέει, θα σου πω εγώ ποιος πήγε στην παραγωγή, η Αρετή. Δεν στο είπα έτσι. Εσύ έτσι πιστεύεις ότι είπε πήγαινε στην Αρετή, ότι όλες λέμε πήγαινε για την Αρετή? Τι εννοείς? Αυτό έχεις πάθει τώρα εσύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χριστίνα. Εγώ τη ρώτησα την Αρετή, την έπιασα την ίδια και της είπα.
Αρετή μου, εγώ επειδή θέλω να είμαι ξεκάθαρη, έχει πάει στην παραγωγή και το έχει πει. Λέω, εγώ βλέπω ότι νιώθεις ότι όλοι σου έχουν γυρίσει και καλά συσσαγωγικά την πλάτη. Όχι. Και λες θα πάω στην Αρετή τώρα. Όχι, δεν έχω επαφές με την Αρετή. Και να πω στην Αρετή ότι αυτή με την Αρετή δεν έχω επαφές. Έχουν μιλήσει για σένα. Μα δεν έχω και επαφές. Τα μισά δεν ισχύουν καν. Δεν ξέρω τι πέσα. Γιατί πήγατε να του μιλήσω και μου μίλησε απότομα. Μου μίλησε απότομα, γιατί μου γελάς, δεν θέλω να πω τίποτα. Σε βοήθησε την κατηγορή, σε βοήθησε με κατηγορείς. Δηλαδή, όποιος σε βοηθάει, τον κατηγορείς. Δεν τα ξέρω όλα. Όποιος με βοηθάει, τον κατηγορώ. Ναι, αυτό όχι. Κάνει. Δεν ξέρω τι έχεις πάθει. Η Κάτια σε βοήθησε, βγήκε στην νικήτρια τη ημέρα. Δεν είναι λογικό αυτό που κάνεις σήμερα. Και την έχεις βάλει στη γωνία. Αυτό είναι ευχαριστώτης. Γιατί αυτό το πράγμα, εσύ μπορεί να πίστευες ότι πήγα να το πω εγώ. Δημοτικό, ούτε καν γυμνάσιο, δημοτικό. Εντάξει, δεν πειράζει. Εγώ είμαι ακόμα στην πρώτη δημοτικού. Μόλις ναι. Περάσω και τελειώσω το σχολείο. Και αν το είχα πει σε οποιαδήποτε άλλη, το ίδιο θα σου έλεγα. Στέλιο. Απίστευτο, εντάξει. Γιατί για έχω κι άλλα, αλλά μάλλον δεν χρειάζεται. Βλέπω ότι θα μιλάω στο τύπο. Όχι, οπότε... θα τα πει. Χριστίνα, κοίταμε λίγο. Ναι, κοίταμε λίγο. Εγώ θέλω απλά να σε ηρεμήσω σε περίπτωση που πραγματικά πιστεύεις, γιατί όντως το βλέπω και το νιώθω ότι πραγματικά πιστεύεις ότι υπάρχει κλίκα. Στο λέω ειλικρινά, δεν υπάρχει κλίκα εναντίον της αρετής. Στο λέω, στορκίζομαι στα νύψια μου. Κοίταμε λίγο. Δεν έχουμε γκρουπάκι, δεν υπάρχει κλίκα εναντίον της αρετής. Και επειδή ξέρω ότι νοιάζεσαι, κατάλαβες και το νιώθω ειλικρινά ότι νοιάζεσαι, στο λέω και σε κοιτάω στα μάτια. Δεν υπάρχει. Συγγνώμη, Στέλιο μου. Αρετή, έλα στην παρέα μας. Θέλω να πιστεύω ότι είσαι καλύτερα. Καλά είμαι.